Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Χριστουγεννιάτικη τραγωδία στη Γαλλία. Πατέρας έσφαξε τη γυναίκα και τα τέσσερα παιδιά του. Το μικρότερο 9 μόλις μηνών. Τι όπλησε το χέρι του. Ανυπόστατη φαίνεται να είναι η είδηση που δημοσίευσαν τουρκοκυπριακά μέσα ότι η αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας συνέλαβε τους δύο δολοφόνους της Αϊτσά Αλάβ, η οποία έπεσε νεκρή στην καρδιά της κατεχόμενης Λευκωσίας. Η Χατζητζό Κέρλο έχει και τις πληροφορίες και τις αντιδράσεις. Χατζητζό, σε χαιρετώ. Καλησπέρα, Γιάννη. Άμεση ήταν η αντίδραση και δεν άργησε η διάψευση των ειδήσεων στον τουρκοκυπριακό τύπο ότι συνελήφθησαν οι δύο δράστες για το φόνο της Τουρκοκύπριας Αϊτσά Αλάβ στις ελεύθερες περιοχές. Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, οι δύο δράστες συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από την αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο, Γιάννη, δεν ισχύει και μάλιστα την είδηση τη διάψευσε τόσο η λεγόμενη αστυνομία, όσο και η Δικοινοτική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης, Γιάννη, να σημειώσουμε ότι οι δύο άλλοι συλληφθέντες, οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, έχουν εμφανιστεί ξανά ανεπίον του λεγόμενου δικαστηρίου σήμερα, το οποίο ενέκρινε την προσωποκράτησή τους για άλλες 8 μέρες. Ωστόσο, τα δύο άτομα που θεωρούνται οι δράστες της άγριας δολοφονίας της άτυχης γυναίκας παραμένουν αφαντοί. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χατζιζέ.